Auschwitz-Birkenau για τις εκδηλώσεις μνήμης των 75 χρονών από την απελευθέρωσή του από τις συμμαχικές δυνάμεις. Είχα περπατήσει τότε μαζί με ηγέτες πολλών χωρών από όλο τον κόσμο το ένα περίπου χιλιόμετρο που χωρίζει την πύλη του κεντρικού φυλακίου από το Διεθνές Μνημείο Ολοκαυτώματος, ακριβώς δίπλα στις ράγες των τρένων που έφεραν εκατομμύρια ψυχές στους θαλάμους αερίων και στα κρεματόρια της φρίκης. Ήταν μια εμπειρία συνταρακτική, που την έκανε ακόμα πιο συνταρακτική για έναν Έλληνα Θεσσαλονικιό το να βλέπει τα χειρόγραφα σημειώματα στα ελληνικά των απελπισμένων Ελλήνων, Εβραίων και συμπατριωτών μας που άφηναν τη ζωή με μηνύματα αγάπης και ανοχής για τον πλησίον. Σήμερα, βαδίζοντας σιωπηλά δίπλα στην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που κόσμησε με την παρουσία της στη σημερινή πορεία, αλλά και σε εκπροσώπους από όλο το εύρος του δημοκρατικού πολιτικού τόξου της χώρας μας, διακατέχομαι ακριβώς από τα ίδια συγκλονιστικά συναισθήματα. Αποτείουμε φόρο τιμής σε αυτούς που έφυγαν, αλλά όπως είχα την ευκαιρία να πω και στις εκδηλώσεις του Ιανουαρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, η διατήρηση της μνήμης ζωντανής και αναλύωτης δεν είναι απλά, δεν είναι μόνο ιστορικό μας καθήκον ως Θεσσαλονικιών, ως Ελλήνων και ως Ευρωπαίων. Είναι κυρίως μια επένδυση για το κοινό μας μέλλον. Ο μόνος τρόπος για να χτίσουμε πραγματικά συμπεριληπτικές κοινωνίες, στις οποίες όλοι μπορούν να ζουν ελεύθερα, χωρίς φόβο των διακρίσεων και της βίας. Η ευρωπαϊκή ζωή στην Ευρώπη ήταν, είναι και θα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνιών μας, του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Και αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνεια που ως αρμόδιος αντιπρόεδρος είχα την τύχη να παρουσιάσω την πρώτη στην ιστορία της Ευρώπης στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής. Αυτή τη στρατηγική χαιρέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγή Κρατών και Κυβερνήσεων στα συμπεράσματά του τον περασμένο Οκτώβριο και μόλις πριν λίγες εβδομάδες οι αρμόδιοι υπουργοί ομόφωνα δεσμεύτηκαν ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρουσιάσουν εθνικά σχέδια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού μέχρι το τέλος του χρόνου. Η χώρα μας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια με απόγειο την ελληνική προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας Μνήμης του Ολοκαυτώματος και φιλόδοξα σχέδια και εδώ στη Θεσσαλονίκη όπως το μουσείο που θα δεσπόζει σύντομα σε αυτή την πλευρά της πόλης. Το επόμενο βήμα είναι και μια ελληνική εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Κυρία Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, ειδικά αυτές τις μαύρες ώρες που η Ευρώπη ξανά δοκιμάζεται. Το μήνυμα για την ανάγκη της ειρηνικής συνύπαρξης και της ιστορικής μνήμης είναι πιο επιτακτικό από ποτέ. Χτες, από την κοιτίδα της Ορθοδοξίας, το φανάρι, είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι δεν θα γίνει δεκτό από κανέναν χριστιανό Ορθόδοξο το γεγονός ότι ένας Ορθόδοξος στρατός βομβαρδίζει Ορθόδοξα μνημεία και μοναστήρια. Και σήμερα εδώ, από τον ιστορικό τόπο, την αφετηρία του μαρτυρίου των Εβραίων της πόλης, θέλω να τονίσω ότι δεν θα κάνουμε αποδεκτό κανένα επιχείρημα που συνδέει αυτούς που αγωνίζονται για την ανεξαρτησία της χώρας τους με τον ναζισμό. Δεν θα δεχθούμε να ξαναγραφτεί η ευρωπαϊκή ιστορία από τους επιτιθέμενους και τους αδικούντες. Η ιστορία της Ευρώπης θα γραφτεί μέσα από την βούληση όλων μας να ζήσουμε ειρηνικά μαζί σε ανθεκτικές και συνεκτικές κοινωνίες. Σας ευχαριστώ.